Σε χρεοκοπία οδηγείται το 40% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και βασική αιτία αποτελούν οι καθυστερημένες πληρωμές. Προσδιάσωση των μικρομεσαίων τίθεται σε εφαρμογή οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση την οποία όσοι καθυστερούν να καταβάλουν την οφειλή τους προς άλλη εταιρεία θα επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας και αποζημίωση. Σε ενημερωτικό σεμινάριο, τους λόγους του σχεδίου εξήγησε εκ μέρους του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο Λεωνίδας Πασχαλίδης. Consists of SMEs, and he did mention that the actual figure is not 99. In Cyprus, SMEs is 99.8%. Do you want to know the pan-European figure? 99.7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 85%. Το 75% των αγοραστών καθυστερούν να πληρώσουν τους οφειλές τους. Το 70% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδηγούνται σε χρεοκοπία, καθώς δεν αισθάνονται καμία στήριξη από το κράτος. Το 85% των Κύπριων επιχειρηματιών που δεν πληρώνουν εγκαίρως είναι λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τους τελευταίους 12 μήνες να χαθούν από την κυπριακή αγορά 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ.